Λοιπόν, στην άλλη άκρη της γραμμής μας, ο κύριος Γιάννης Ντίτσας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Πρόεδρε, πώς ταξιδεύατε κι εσείς με όλους αυτούς τους συναδέλφους σας που έπαιρναν και τη δική σας ζωή στα χέρια τους με όλη αυτή την εγκληματική ανευθυνότητα και την έλλειψη εκπαίδευσης στην ουσία και ελέγχου? Κυρία Κουράη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε εσάς και τα κρατές σας. Εμείς είμαστε επαγγελματίες σιδηροδρομικοί. Ταξιδεύουμε με τις ευθύνες ο καθένας που μας αναλογεί ανάλογα τον επαγγελματισμό, ξαναλέω πάλι του καθενός μας, ναι. Το ότι έγινε αυτό το οποίο απευχόμασταν αρκετά τα τελευταία χρόνια, έγινε. Τώρα ό,τι και να πούμε από εδώ και πέρα, ναι. οι ψυχές των συμπολιτών μας και των συναδέλφων μας δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω. Προφανώς. Ξέρετε κάτι, άκουσα συναδέλφους σας αυτές τις μέρες και ιδίως χθες να λένε ότι οι περισσότεροι είχαν γνώση του τι είναι αυτός ο σταθμάρχης και έτρεμαν όταν αναλάμβανε η υπηρεσία. Αυτό κύριε Τάκη, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν είμαι στην Λάρισα, είμαι στην Αθήνα. Και εγώ ακούω από αυτά που άκουσα και σε ραδιόφωνα και στην. Λέω όσο μπορέσαμε να ακούσουμε, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο για να ακούσουμε και να μιλήσουμε. Τώρα για τον λόγο συνάδελφο, έχουν την ευθύνη πλέον, την έχει αναλάβει η δικαιοσύνη, να μεριμνήσει το ποινικό της κομμάτι. Εμείς αυτό που λέγαμε και λέμε ότι θα πρέπει να πάει όσο γίνεται πιο βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο, όχι μόνο ποινικά. Και γιατί δεν γίναν όλα τα προηγούμενα χρόνια τα έργα που έπρεπε να γίνουν, ούτως ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρετε. Μήπως υπάρχουν και τίποτα άλλοι εκτός από τον συγκεκριμένο σταθμάρχη, του ιδίου επίπεδου γνώσης και αντίληψης. Κύριε Τάκη, και κυρία Κουραή, εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα μπορέσω να πω αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, άλλοι. Αν μου επιτρέπετε. Διότι αν υπήρχαν οι κατάλληλοι, αυτός δεν θα ήταν εκεί που ήταν. Επειδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι, αυτός πήγε εκεί που πήγε. Ναι, πρόεδρε. Ναι, κυρία Κουραή, συγγνώμη, αλλά εσείς ανεβαίνετε με τέτοιους συναδέλφους με ρίσκο. Δεν μπορεί δηλαδή. Και εσείς θα πρέπει να κάνετε κάποιες κινήσεις να προστατευτείτε από αυτούς τους. Αν τυχόν υπάρχουν. Με καταλαβαίνετε, πως το λέω, πλέον υπάρχει ανησυχία. Εμείς γι' αυτό ζητούσαμε όλα τα χρόνια και σήμερα ακόμη, πρώτον ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού και αυτό είναι ένας λόγος από τα προβλήματα που δημιουργούνται και έφτασε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, δυστυχώς. Το άλλο είναι ότι ζητούμε συνέχεια επιμόρφωση είτε των παλαιών είτε των νέων συναδέλφων μας. Ζητάμε συνεχή επιμόρφωση. Μάλιστα. Αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Κουραή και κύριε Τάκη, κυρία Κουραή, θα πρέπει να υπάρχει το ανάλογο προσωπικό, ούτως ώστε να βγαίνουν οι υπηρεσίες του προσωπικού να γίνονται και αυτό που λέμε η εκπαίδευση, η επικοινωνία των εκπαιδευτών. Βεβαίως τα ζητάμε αυτά. Βεβαίως τα ζητάμε. Έχουμε ζητήσει, εγώ λέω και σήμερα, θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση των πολιτικών δυνάμεων πλέον στην Ελλάδα, να ομονοήσουν ότι θα πρέπει μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα να βάλουν όλοι πλάτη. Αυτό που μπορούν αυτό που θέλουν, να καθίσουν σε ένα τραπέζι να συμφωνήσουν, να ομονοήσουν ότι για την επόμενη μέρα θα πρέπει να υπάρξει προσωπικό, να υπάρξουν προσλήψεις στο σιδηρόδρομο, στο μετρό, στο τραμ, στον ηλεκτρικό, για να αποφευθούν συμβάντα αντίστοιχου δυστυχήματος που έγινε στην Ελλάδα και είναι το μεγαλύτερο. Κύριε Πρόεδρε, όλοι μαζί να καθίσουν πλέον να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Παρακαλώ. Εσείς μετά και από αυτά που αποκαλύφθηκαν θα ανεβαίνετε ήρεμος στα τρένα μέχρι να γίνουν όλα αυτά που λέτε? Εμείς ήδη σαν Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και με τα σωματεία μέλη μας
Έχουμε σήμερα μια διαδικασία εσωτερική μετά το συλλαλητήριο. Μάλιστα. Μετά τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Υπουργός. Ναι. Κύριος Γεραπετρίτης. Ναι. Για να πούμε τις προτάσεις μας σε καινούργια συνάντηση την Παρασκευή το πρωί στον κύριο Γεραπετρίτη. Α, εφόσον, έχετε κλείσει συνάντηση. Εφόσον αυτά που θα υποθούν σε λίγη ώρα την συνέντευξη τύπου είναι στο... Δεν σας καλύψουν. Στο πλαίσιο που έχουμε πει και την Δευτέρα που πήγαμε για μια συνάντηση πολυβόλευτη, ότι εμείς θέλουμε ανοιχτό σιδηρόδρομο, ασφαλές και ποιοτικό. Μάλιστα. Και εδώ είμαστε να βρούμε όλες τις δικλείδες, ότι ούτως ώστε την επόμενη μέρα να ανεβεί επάνω ο συνάδελφος με τις περισσότερες δικλείδες ασφάλειας. Μάλιστα. Για την κυκλοφορία και των συναδέλφων και των Ελλήνων συμπολιτών μας. Να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο, μια και ήρθε στην επιφάνεια μετά από την παραγγελία του κυρίου Ντογιάκου και το δυστύχημα του 2017 με τους τρεις νεκρούς, τέσσερις από τον εκτροχιασμό. Φαντάζομαι ότι τα ίδια λέγατε και τότε, τα ίδια ζητούσατε και τότε, έτσι δεν είναι? Πάντα. Κοιτάξτε κύριε Τάκη, κυρία Κοραή, σε ό,τι δυστύχημα ή ατύχημα γινόταν στο σιδηρόδρομο, εμείς δεν λέγαμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Ανεξαρτήτου κυβερνήσεων, έτσι, μην το πάμε τώρα. Ναι, αυτό, όχι, γιατί το λέω ότι... Κάποια, έχει βγει κάπου, όχι σε εσάς, δεν λέω σε εσάς, ναι. Κάπου αλλού και λένε ότι ο καθένας βγαίνει να πει αυτά για να στηρίξει... Όχι σε εσά, εγώ λέω ότι διαχρονικά ζητούσατε τα ίδια πράγματα και είχατε τα ίδια αιτήματα και δεν εισακουγόσασταν, αυτό λέω. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ωραία, Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλημέρα.